Κύριε Σγιαμπίρη, αγαπητή Ιωάννα, δώσε μας το ρεπορτάζ, παρότι δεν είσαι συνάδελφος, είσαι όμως καλή φίλη πλέον της παρέας μας και των φίλων τηλεθεατών, μετά την πρώτη μας συνάντηση πριν από 2 ημέρες, το ρεπορτάζ της ημέρας, την αγωνία και των Ελλήνων στην Ιταλία, αλλά και το όσο ζείτε στην Πάντοβα, στην Ιταλία αυτές τις ώρες. Καταρχάς, καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει συνέχεια καταιγισμός ειδήσεων. Τα πιο σημαντικά, τα οποία μας ανακοινώνουν από χθες το βράδυ έως αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βέβαια, σε πολύ λίγο θα ανακοινώσουν το ανακοινωθέν, το καθημερινό με τα καινούρια κρούσματα και με τους νέους δυστυχώς νεκρούς. Χθες ο αριθμός είχε αυξηθεί. Πάντα σταθερά τριψήφιος ο αριθμός νεκρών καθημερινά. Πάνω από 300 άνθρωποι νεκροί καθημερινά στην Ιταλία. Ναι, καθημερινά. Ωστόσο, το μόνο θετικό είναι ότι είναι μια πτωτική τάση και στα νέα κρούσματα και στους νέους νεκρούς. Παρ' όλα αυτά, τα νοσοκομεία οργανώνονται για να αντιμετωπίσουν τη νέα αύξηση, την οποία αναμένουν αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Έχουν ανακοινώσει μεγάλη αύξηση με αποτέλεσμα να κλείνουν όλο ένα και περισσότερες κλινικές μέσα στα νοσοκομεία και να μετατρέπονται σε τμήματα COVID. Η πολύ δυσάρεστη είδηση έρχεται από τον Μπέργαμο, το οποίο έχει πληγεί πάρα πολύ. Το Μπέργαμο ανήκει στη Λομπαρδία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλούς θετικούς. Είναι γύρω στους 17.000, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει και τους περισσότερους νεκρούς. Έρχομαι ένα λεπτό. Συνεχίστε. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Συνεχίζω. Ωραία. Κοιτάξτε, χτες ανακοίνωσαν το κεντρικό νοσοκομείο της πόλης του Μπέργαμο ότι έκλεισαν όλα τα κρεβάτια στην εντατική θεραπεία με αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον να νοσηλεύσουν κανέναν καινούριο. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για την πόλη και κατά συνέπεια και για την περιφέρεια της Λομπαρδίας. Αυτό που περιγράφεται, κυρία Σγιαμπίρη, αγαπητή Ιώνα, είναι σκληρό και σοκάρι. Όταν ανακοινώνεται επίσημα από ένα θεραπευτήριο ότι δεν δεχόμαστε, κλείνουμε την πόρτα στο επίγον περιστατικό ή στο περιστατικό που είναι θέμα επιβίωσης, θέμα ζωής, κλείνουμε την πόρτα γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους, αυτό το αρνείται κάθε λογική. Ξεπατά κάθε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Το Μπέργαμο, να πούμε. Συγγνώμη, σας διέκοψα. Το Μπέργαμο είναι ένα διεθνές αεροδρόμιο, πολύ σημαντικό για τη Βόρεια Ιταλία. Πολλοί που φτάνουν για να πάνε στο Μιλάνο ή στη Βενετία προσγειώνονται εκεί και είναι και μια πόλη η οποία έχει υποστεί και στο παρελθόν. Μιλάμε τώρα και μεσαιωνικά και αντίστοιχα πλήγματα. Συγγνώμη που σας διάκοψα, κυρία Σγιαμπίρη, αλλά έχει νόημα. Όχι, αλλή μόνο. Η Λομπαρδία γενικότερα έχει αυτή τη στιγμή δέχεται τα περισσότερα κρούσματα. Το Μπέργαμο έχει καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Φαντάζομαι ότι σίγουρα τα έχετε ήδη ακούσει. Δεν χωράνε πλέον στα νεκροτομεία. Δεν χωράνε στα νεκροταφεία. Φανταστείτε ότι δεν έχουν πλέον που να τους θάψουν και συντηρούν τις ορούς στις εκκλησίες. Η κατάσταση στη Λομπαρδία είναι τραγική. Είναι μακράν χειρότερη από όλες τις περιφέρειες της Ιταλίας. Σήμερα το πρωί επίσης ανακοίνωσαν πάντα από τον Μπέργαμο, ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όλοι οι πολίτες της Ιταλίας ότι τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα, γιατί αυτά που ανακοινώνονται είναι πλασματικά. Γιατί τα τεστ μέχρι στιγμής γίνονται μόνο στους συγγενείς και στους γνωστούς όσων προκύπτουν θετικοί, με αποτέλεσμα να ξεφεύγουν από την παρακολούθηση όλοι οι φορείς, κυρίως οι ασυμπτωματικοί, οι οποίοι τελικά ήταν και είναι αυτοί οι οποίοι μεταδίδουν την νόσο. Πάντως και εδώ, κυρία Σγιαμπίρη, και ο κύριος Σιόδρας, από τα πιο επίσημα χείλη, έχει αρχίσει μια κόντρα γιατρών, λοιμοξιμολόγων, επιδημιολόγων, που κάποιοι λένε ότι προσοχή μπορεί να γίνουμε Ιταλία. Ο κύριος Σιόδρας λέει ότι όχι, δεν είναι έτσι. Ναι, και σταματήστε να κάνετε πιο εύκολα δημόσιες δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Γιατί σπέρετε τον φόβο και τον τρόμο, ενώ αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Επειδή έκανε μια αναφορά στον Μπέργαμο. Να το δείξω τώρα, γιατί θα χαθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ήρκο Αποστολίδη που έστειλε αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει μεταφράσει ο ίδιος. Είναι λίγο μακάβριος ο τίτλος. Είναι του Γιάκοψεν, Πανούκλα στον Μπέργαμο, λέγεται. Τώρα, πολλοί κόσμος κάθεται στο σπίτι και διαβάζει βιβλία. Έχει σημασία πόσο δοκιμασμένη είναι αυτή η περιοχή. Δίνει όλη την ψυχολογία της φοβισμένης κοινωνίας και είναι από τα πιο σημαντικά διηγήματα του 19ου αιώνα ή και όλων των εποχών. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αποστολίδη. Και απλά ας μείνει στο παρελθόν αυτό, να ανακάμψει γρήγορα και τον Μπέργαμο και όλη η Ευρώπη. Είχατε ανακοινώσεις, κυρία Σγιαμπίρη, αγαπητή Ιωάννα, από τον Περιφερειάρχη της περιοχής όπου μένετε. Ναι, του Βένετο, τον Τζάια. Λοιπόν, ακριβώς επειδή τα κρούσματα είναι σίγουρα πολύ περισσότερα και όπως ανακοινώνουν ο συγκεκριμένος Περιφερειάρχης του Βένετο αλλά και της Λομπαρδία, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, γιατί άθελά τους βέβαια, γιατί και η Ιταλία ήταν η πρώτη φορά που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, όπως και η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τώρα την κατάσταση COVID. Γιατί ακριβώς χάσανε πολύ χρόνο στο να κάνουν ιχνηλάτηση από τη στιγμή που οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες
που προσβάλλονται, όταν νοσούν, εκδηλώνουν αμέσως τα συμπτώματα. Με αποτέλεσμα να ήταν εύκολο πλέον αυτοί να εντοπιστούν και να απομονωθούν άμεσα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι οι ασυμπτωματικοί, αλλά και αυτοί που νοσούν πολύ ελαφριά, ίσως ένα 37 και 2, 37 και 3, γιατί αυτοί βρισκόντουσαν πάντα σε κίνηση. Κυρία στην Διαμπύρη, εργασία, στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Ως Ελληνίδα που ζείτε μέσα στο σπίτι κλεισμένη τώρα, τι λέτε στην αντίστοιχη Ελληνίδα Έλληνα που σας βλέπει μέσα από το σπίτι του στην τηλεόραση? Τι τον συμβουλεύετε? Που είναι στην τέταρτη, πέμπτη μέρα εγκλεισμού οι Έλληνες, αποκλεισμένοι στα σπίτια τους. Πρέπει πραγματικά. Μέρα. Εμείς, ας πούμε, και εμείς στην αρχή, μέχρι να βάλουν αυτά την ολοκληρωτική απαγόρευση της κυκλοφορίας, που ακόμη ωστόσο μπορούμε να πάμε σούπερ μάρκετ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στη δουλειά μας. Και εμείς δειλά-δειλά κάποιες φορές βγαίναμε. Όμως η κατάσταση είναι αυτή, δηλαδή η πραγματικότητα είναι αυτή. Εγώ δεν είμαι επιδημιολόγος, ούτε καν γιατρός. Ενημερώνομαι όπως πρέπει όλοι μας να ενημερωνόμαστε. Εμείς έπρεπε να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία για να ανακοινώσει ακριβώς σήμερα στο Βένετο ο Τζάια ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι η ασυμπτωματική, που μπορεί και εγώ που σας μιλώ αυτή τη στιγμή δηλαδή να είμαι φορέας ασυμπτωματικός. Και εμείς. Με αποτέλεσμα. Και, ναι, είναι πραγματικότητα. Όμως είμαστε εμείς που το μεταδίδουμε, γιατί ακόμη και τώρα που φερόμαστε υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Φερόμαστε σαν να είμαστε όλοι νοσούντες από τον ιό. Το είπαν και οι γιατροί. Ακριβώς. Επομένως, σήμερα μας ανακοίνωσαν. Ήρθαν και οι Κινέζοι, το ειδικό κλιμάκιο που βρισκόταν πρώτα στη Ρώμη, σήμερα είναι στην Πάντοβα. Και σήμερα, σιγά-σιγά, δεν ξέρω ακριβώς με ποιο τρόπο, θα κληθούμε οι πολίτες ολόκληρου του Βένετο να κάνουμε τεστ. Προσέξτε, πείτε δε θεατές. Random με τη βοήθεια της κυρίας Γιαμπύρη να εξηγήσουμε πώς μέσα σε μια περιορισμένη ζώνη, που είναι πολλά χωριά, ένα χωριό μπορεί να είναι κόκκινη ζώνη μέσα στην κόκκινη ζώνη. Τι ακριβώς συνέβη και πού, κυρία Γιαμπύρη? Είναι το χωριό, ονομάζεται Μεντιτσίνα. Βρίσκεται στην προβίντσα, με συγχωρείτε πάρα πολύ για την ορολογία. Είναι ο νομός. Βρίσκεται στην Πολόνια. Που λέμε. Εδώ. Μεντιτσίνα έχει κάτι φάρμακο, δεν έχει σχέση. Εγώ ιταλικά δεν ξέρω, αλλά... Δεν σας άκουσα. Συνεχίστε. Να συνεχίσω. Βεβαίως, και συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, αυτό το χωριό, η Μεντιτσίνα, είναι ένα χωριό στην Μπολόνια, δηλαδή όχι πια στη Λομπαρδία, στην Εμίλια Ρωμάνια. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά, με αποτέλεσμα να απομονώσουν ολόκληρο το χωριό, δηλαδή φτιάξανε μια κόκκινη ζώνη, που είναι ακριβώς το χωριό με τη Τσίνα, μέσα στην κόκκινη ζώνη. Γιατί πλέον εμείς όλη η Ιταλία είμαστε κόκκινη ζώνη. Ωστόσο, σε αυτό το χωριό, επειδή υπάρχουν τώρα τα νούμερα, αν δεν κάνω λάθος, οι κάτοικοι πρέπει να είναι γύρω στους 2.000, είναι 74 θετικοί, νομίζω είπαν 9-10 νεκροί, και είναι πάρα πολύ σε απομόνωση. Επομένως, σε αυτό το χωριό το έκλεισαν ακόμη περισσότερο, με την έννοια ότι δεν μπαίνει κανείς και δεν βγαίνει κανείς. Ενώ εμείς μέσα στην Πάντοβα μπορούμε να κινηθούμε μέσα στο... Ενώ εκεί, σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό, όχι. Μάλιστα. Παρουσιάζονται καθημερινά κρούσματα, παράδειγμα για ένα γυροκομείο, το οποίο βρίσκεται εδώ στο χωριό Μερλάνα, στην Πάντοβα. Δηλαδή είναι και αυτά που πρέπει είναι να έχουν στο αυτό μυαλό τους οι Έλληνες. Στο Βόλιο Κοζάνης. Ακριβώς. Σε μια μικρογραφία τώρα, αριθμητικά, οι κάτοικοι της Δαμασκηνιάς και του διπλανού χωριού. Κυρία Γιαμπύρη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την βοήθειά σας σήμερα στην παρέα μας. Θα συνδεθούμε και αύριο. Και υπομονή. Καθότι είστε η φωνή. Και στους Έλληνες όλους, πραγματικά, και εμείς δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Θα θέλαμε αύριο στην παρέα μας, στην τηλεοπτική, σε αυτήν την παρέα που έχουμε δημιουργήσει, να έχετε μαζί σας και το συγγενικό σας πρόσωπο που είναι γιατρός. Την αδερφή σας, δηλαδή. Την αδερφή μου. Η αδερφή μου μάλιστα έκανε και χτες πρώτη φορά το τεστ για το COVID. Και είμαστε λιγάκι αγχωμένοι τώρα γιατί περιμένουν τα αποτελέσματα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ναι, θα προσπαθήσω πάρα πολύ. Ωραία. Αν μπορεί και η ίδια, πολύ ευχαρίστως. Ευχαριστούμε, κυρία Γιαμπύρη.